να έρθει μπροστά η εικόνα από την Καλλιθέα τώρα. Είμαστε σε ένα υποκατάστημα τράπεζας. Κοιτάξτε να δείτε το συνωστισμό, τον κόσμο. Κοιτάξτε τι κόσμο έχει. Κοιτάξτε τι κόσμο έχει. Εκεί είναι ο Λάζος Ματικός. Λάζο, βρίσκεσαι σε μια τράπεζα στην Καλλιθέα. Αυτός ο κόσμος πόση ώρα περιμένει. Είμαστε στην Καλλιθέα, στην Θησαίος, Γιώργο, που αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, η ουρά εδώ, επειδή είναι μεγάλη, για κάνει γυρίσει, κάνει σε, ας πάρουμε την ουρά που ξεκινάει. Με τη βοήθεια του Βασίλη του Τζόκα που σας μεταφέρει την εικόνα, κοίτα, ξεκινάει καπέλα, από την δεξιά και αριστερά τράπεζας και καταλήγει, ναι, ας πάμε στην ουρά πίσω. Πάει προς τα κάτω στη Θησαίος και συνεχίζει μετά, γυρνάει, όπως βλέπετε, κάνει στροφή η ουρά και έρχεται μέχρι και τη στάση του λεωφορείου. Δεν περιμένουν λεωφορείο εδώ οι κύριοι, περιμένουν να μπουν στην τράπεζα. Α, είναι δυνατό. Οι περισσότεροι είναι για συντάξεις, όπως μαθαίνω. Καλημέρα, είναι τι κάνετε? Καλημέρα. Πρέπει να κρατάτε και αποστάσεις 1,5 μέτρο. Αλλά όταν δεν ακούνε, τι να κάνουμε εμείς? Εδώ είμαστε για να πληρώσουμε. Πόση ώρα περιμένετε? Έχω από τις 7 η ώρα εδώ. Λάζω. Είναι μια ώρα. Να ρωτήσουμε τον κύριο. Από τις 7 η ώρα, κάτσε να του ρωτήσουμε, Γιώργο. Ηλεκτρονικά δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη συναλλαγή. Θα τα πούνε αυτά. Θα τα πούνε αυτά, Γιώργο. Το θέμα είναι τώρα τι θα κάνουμε για να φύγουν από εκεί. Εσείς ήρθατε τώρα για λογαριασμούς. Για λογαριασμούς. Να πληρώσω. Δεν μπορούσατε. Αυτό που ρώτησε ο Γιώργος. Γιώργο. Είχα κάνει πριν 10 του μηνός, το του μηνός ήταν. Λάζο μου. Ρώτα τον κύριο. Αυτό που ρώτησε ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης. Ηλεκτρονικά δεν μπορούσε να πληρώσει. Αυτό μας απαντάει ότι δεν μπορούσε ο κύριος να πληρώσει ηλεκτρονικά. Για ποιο λόγο? Δεν το σηκώνουνε. Μου τα αφήνουν ένα τέταρτο να χτυπάει. Λέει, όχι, όχι, να πληρώσετε μέσω e-banking, μέσω διαδικτύου. Κλειδώθηκε. Έκανα κάποιο λάθος και κλειδώθηκε. Και δεν μπορούν να με εξυπηρετήσουν να μου. Άλλο, ο κύριο, για ρώτα και του άλλου, εσύ λάζω. Μην μένει έναν άνθρωπο, ρώτα του υπόλοιπου ηλεκτρονικά. Δεν μπορούνε. Λάζω μου. Άσε, τον ακούσαμε τον κύριο. Τι κάνουμε για σύνταξη εσείς? Δώσε μου μπάλα να παίζω και άσε σύνταξη. Μπάλα δώσε μου να παίζω. Πόση ώρα περιμένετε εδώ? Ούτε ξέρω. Από τι ώρα είστε? Ξέρω εγώ. Στο Κισέ θέλει να πάει. Εδώ. Στο Κισέ. Εσείς θέλετε στο να μπείτε μέσα να στην τράπεζα, έτσι, όχι στο ATM? Όχι. Τράπεζα. Γιατί όχι με ATM? Να πληρώσετε το λογαριασμό. Και δάνεια, να μας πάρουν το σπίτι. Παιδιά, αφήστε τα, μην τα ψάχνετε. Ηλεκτρονικά δεν μπορεί να τα κάνει. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα. Λάζω αυτή την ερώτηση που να κάνεις. Αν ηλεκτρονικά. Είμαστε εδώ για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, γιατί ο φίλος μας ο Μητσοτάκης δεν δίνει σε ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό το 800. Ευχαριστώ. Πόση ώρα περιμένετε? Ηλεκτρονικά δεν μπορεί να το πληρώσει. Από τις 7 η ώρα, ντροπή. Δεν δίνει το 800 ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό. Μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να το πληρώσει για να μην ταλαιπωρήσετε στην ουρά? Όχι, δεν τα πάω καλά με τα κομπιούτερ. Έχουμε και αυτούς τους πολίτες, Γιώργο, που δεν γνωρίζουν από τεχνολογία και δυστυχώς πρέπει να ταλαιπωρηθούν. Καλημέρα, τι κάνετε για συντάξεις? Λάζο, δεν είναι μόνο θέμα ταλαιπωρίας, είναι θέμα δημόσιας υγείας όμως. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Κατσέλη. Α, ρύθμιση δανείου. Και όπως καταλαβαίνεις, μας πληρώνουν τελευταία μέρα, γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει από το ίντερνετ η ρύθμιση δανείου. Δεν γίνεται, όχι. Πρέπει να μπείτε στον Κισέ. Ταμείο. Πόση ώρα περιμένετε, αν επιτρέπετε? Είμαι από τις 7 και 20 εδώ. Από τις 7 και 20. Συνεχίζουμε εμείς την ουρά. Ελάτε να δείτε με την βοήθεια του Βασίλη. Από τις 7 και 20 η ώρα, κύριε Χρονόπουλε, μισό λεπτό.